Θα ξεκινήσω με μία αυτονόητη διαπίστωση, η οποία είναι και ένα σημείο ομοφωνίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Και το σημείο αυτό ομοφωνίας είναι ότι η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία είναι επιβεβλημένη, αναγκαία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των σπουδών των οποίων προσφέρουμε στους φοιτητές μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τόσο το φοιτητικό κίνημα όσο και το ζωντανό πανεπιστημιακό κίνημα τους τελευταίους 6 μήνες με πολλές πρωτοβουλίες ήδη από τον Μάρτιο του 2021 πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία ως αναγκαία, όχι ικανή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για ποιοτικές σπουδές και πτυχία αξιόπιστα. Η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία φυσικά με φυσική παρουσία, και αυτό ήταν το αίτημα και η απέτηση τόσο του φοιτητικού κινήματος όσο και του πανεπιστημιακού κινήματος, ήταν ότι δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της υγειονομικής ασφάλειας. Το αίτημα, έτσι όπως αυτό διατυπώθηκε τους τελευταίους 6 μήνες, είναι επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία και υγειονομική ασφάλεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ενιαίος σύλλογος μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους τελευταίους 6 μήνες, λειτουργεί μια επιτροπή η οποία μελετά, διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις, επιστημονικά τεκμηριωμένες, για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία και υγειονομική ασφάλεια. Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί, αν θέλετε, κομμάτι αυτών των πρωτοβουλειών που έχει πάρει ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν αποτελεί δηλαδή μία κίνηση της τελευταίας στιγμής. Ενδεικτικά να θυμίσω ότι ο ΕΣΔΕΠ και η Υγειονομική του Επιτροπή έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα 3 πορίσματα με συγκεκριμένα μέτρα για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με υγειονομική ασφάλεια. Το πρώτο πόρισμα το Μάρτιο, το δεύτερο πόρισμα τον Απρίλιο του 2021 και το τρίτο πόρισμα το Σεπτέμβριο του 2021. Το βασικό ερώτημα το οποίο καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε είναι αν η κοινή υπουργική απόφαση εξασφαλίζει αυτή την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία με υγειονομική ασφάλεια. Η απάντησή μας είναι ότι όχι. Η κοινή υπουργική απόφαση εξασφαλίζει την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία διαζώσης, αλλά όχι με υγειονομική ασφάλεια. Και αυτό γιατί, για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η πρόβλεψη της ΚΙΑ για επιστροφή σε αμφιθέατρα με τη μέγιστη δυνατή πλειότητα δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιθουσών διδασκαλίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι τυφλές αιθούσες, αιθούσες χωρίς αορισμό. Και η συγκεκριμένη πρόβλεψη της ΚΙΑ θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε συνθήκες υπερμετάδοσης του νέου κορονοϊού μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δει σε μεγάλα ακροατήρια τα οποία θα λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα έτσι όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΙΑ. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η ΚΙΑ δεν εξασφαλίζει την υγειονομική ασφάλεια, την επιστροφή στην διαζώση, σε εκπαιδευτική διαδικασία με υγειονομική ασφάλεια, είναι το γεγονός ότι υπερεκτιμά το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στο εσωτερικό της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τόσο το Υπουργείο όσο και οι Βρετανικές αρχές ανά την Ελλάδα ισχυρίζονται ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στους φοιτητές αγγίζουν το 75%, στα μέλη ΔΕΠ και τους εργαζόμενους ξεπερνούν το 90%. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, παρόλο το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν 15 μέρες ζητάει η Επιτροπή τα συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων στηρίζονται αυτές οι εκτιμήσεις, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεν έχει δημοσιοποιηθεί η πηγή αυτών των εκτιμήσεων. Το κρίσιμο βέβαια είναι, το κρίσιμο είναι ότι εξαιτίας αυτής της υπερεκτίμησης του ποσοστού εμβολιασμού, η ΚΙΑ επικεντρώνει σε μία αδιέξοδη πολιτική ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολιασμού, αντί να λαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης των εμβολίων. Θα πω πιο συγκεκριμένα παρακάτω. Υπερεκτιμά δηλαδή τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, εγκαταλείποντας δηλαδή την όποια προσπάθεια να ενισχύσει, να φέρει το εμβόλιο πιο κοντά στον
στην πανεπιστημιακή κοινότητα, στον πληθυσμό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να πάρει συγκεκριμένες δράσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης των εμβολίων και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια της επιτάχυνσης του ρυθμού εμβολιαστικής κάλυψης. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο η ΚΙΑ δεν εξασφαλίζει την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με υγειονομική ασφάλεια είναι το γεγονός ότι δεν λαμβάνει κανένα απολύτως μέτρο για την πρόληψη των breakthrough λοιμόξεων σε ήδη εμβολιασμένα, πλήρως εμβολιασμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Νομίζω θα μπουν σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και τα άλλα μέλη της Επιτροπής αυτό το ζήτημα. Να αναφέρω απλά ενδεικτικά ότι είναι γεγονός ότι τα εμβολιασμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πολύ συντριπτικά μικρότερο κίνδυνο εφόσον έρθουν σε επαφή με τον ιό να νοσήσουν. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια το εμβόλιο ήταν και παραμένει βασικό εργαλείο τόσο ατομικής προστασίας, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εμβολιασμένων που θα νοσήσουν ήπια, όχι όλοι αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, παρόλα αυτά ένα ποσοστό των εμβολιασμένων θα νοσήσει, ανάλογα με τη μελέτη και ανάλογα με το εμβόλιο, το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται από τους 12 ως 40%. Και από τη στιγμή που θα νοσήσει, μεταδίδει, έχει το ίδιο υλικό φορτίο με έναν ανεμβολία στο νοσούντα, δηλαδή μεταδίδει με την ίδια ένταση με την οποία θα μεταδώσει ένας ανεμβολίαστος ο οποίος νοσεί. Για τους τρεις αυτούς λοιπόν λόγους, το γεγονός ότι καλεί σε λειτουργία με μέγιστη πληρότητα, υπερεκτιμά το ποσοστό εμβολιασμού και δεν λαμβάνει κανένα μέτρο, καμία μέρημνα για την ενίσχυση της ζήτησης, την επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης της πανεπιστημιακής κοινότητας και τρίτον δεν λαμβάνει κανένα απολύτως μέτρο για την πρόληψη των breakthrough λοιμόξεων σε εμβολιασμένους, για αυτούς τους τρεις λόγους η ΚΙΑ δεν εξασφαλίζει την υγειονομική ασφάλεια κατά την πολυπόθητη αυτή επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία. Τι πρέπει να γίνει? Η Επιτροπή, η Υγειονομική Επιτροπή του ΕΣΔΕΠ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων. Εγώ σήμερα θα επικεντρώσω μόνο σε 4 ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με αυτά τα οποία προανέφερα. Το πρώτο είναι ότι ακόμη και την ίστατη στιγμή, νομίζω οι Βρετανικές αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν την απόφασή τους να μην λειτουργήσουν εμβολιαστικό κέντρο εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Εμβολιαστικό κέντρο εντός του απειθήτα σημαίνει ότι φέρνω το εμβόλιο στην καθημερινότητα της πανεπιστημιακής ζωής. Διευκολύνω την πρόσβαση, κανονικοποιώ την πρόσβαση στο εμβόλιο. Άρα το πρώτο και επίγον είναι η δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου εντός του κάμπους του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένες δράσεις, στοχευμένες δράσεις, συζήτησης με τους φοιτητές για τους όποιους ενδιασμούς, για τους όποιους φόβους πιθανά έχουν για να προσεγγίσουν το εμβόλιο. Ενδεικτικά να πω ότι μέσα στο κάμπους του Απειθήτα ήδη υπάρχουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από τα κάτω. Γνωρίζω πρωτοβουλία φοιτητών ιατρικής, οι οποίοι ήδη αναλαμβάνουν να κάνουν καμπάνιες συζήτησης με τους ανεμβολίαστους συμφοιτητές τους και αυτές οι καμπάνιες, οι στοχευμένες καμπάνιες υψηλής αποτελεσματικότητας δεν τυχάνουν καμίας αποδοχής ή στήριξης είτε από το Υπουργείο είτε από τις Βρετανικές Αρχές. Τέτοιες λοιπόν δράσεις χρειάζονται στην κατεύθυνση επιτάχυνσης της εμβολιαστικής κάλυψης εντός του κάμπους. Το δεύτερο, έστω και την ίστατη στιγμή, θα πρέπει το Υπουργείο και προφανώς οι Βρετανικές Αρχές να αναθεωρήσουν την άποψή τους περί μη λήψης κανενός μέτρου για τους εμβολιασμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ακόμη και την ίστατη στιγμή, μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ πρέπει να εγκατασταθεί εντός του κάμπους του Απειθήτα, μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΗ το οποίο θα αναλάβει τον δειγματοληπτικό έλεγχο ασυμπτωματικών εμβολιασμένων και μη, θα είναι ένα σημείο αναφοράς όπου κάθε συμπτωματικό μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας θα μπορεί δωρεάν να πάει και να κάνει ένα διαγνωστικό τεστ, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ το οποίο θα αναλάβει μεταξύ των άλλων και την ιχνηλάτηση των επαφών των συμπτωματικών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τρίτο
μέτρο άμεσο, ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να γίνει τώρα, είναι άμεσα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεννόηση με τη ΔΕΘ, τον Τελόγλιο, άλλους χώρους μέσα στο Πανεπιστήμιο, να εξασφαλίσει πρόσθετες αίθουσες με φυσικό αερισμό, τουλάχιστον για τα μεγάλα ακροατήρια, για μεγάλες αμφιθεατρικές δηλαδή διαλέξεις. Και το τέταρτο επίγον και ρεαλιστικό το οποίο μπορεί να γίνει, είναι να αυξηθούν τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ από και προς την πανεπιστημιακή, προς το πανεπιστημιακό κάμπους. Αυτό το πλέγμα μέτρων, δηλαδή η επιτάχυνση του εμβολιασμού, η επιδημιολογική επιτήρηση, η τήρηση των αποστάσεων με φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, η πύκνωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, μπορούν να εξασφαλίσουν την επιστροφή στην εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία και σε συνθήκες αυξημένης υγειονομικής ασφάλειας. Κλείνω με αυτό. Το ζήτημα της επιδημικής ετοιμότητας και της αύξησης της επιδημικής ετοιμότητας και υγειονομικής θωράκης του Αμφιθήτα είναι ένα αίτημα το οποίο διατυπώνουμε εδώ και 6 μήνες και έστω και την ίστατη στιγμή θα πρέπει να εξακουστεί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κονδύλης, νομίζω, τα συνόψει σε όλα. Πολύ λίγα πράγματα έχουμε να πούμε εμείς. Συμπληρωματικά, βρισκόμαστε εδώ πραγματικά γιατί ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Μετά την απόφαση συγκλήτου να αρχίσουν τα μαθήματα 11 του μηνός, θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει καμία σοβαρή προετοιμασία γι' αυτό. Ο ΕΣΔΕΠ πολύ έγκαιρα συνέστησε την επιτροπή στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω. Όπως ακούσατε, βγήκανε 3 οδηγίες, οι οποίες δεν τις ακούστηκαν από κανένα. Τότε, θυμάμαι τον Μάιο που λέγαμε, από τον Απρίλιο μάλλον, λέγαμε ότι θα πρέπει να ανοίξουμε και ίσως δοκιμαστικά θα μπορούσαμε, σύμφωνα με τις προτάσεις που είχε κάνει η Επιτροπή, να ανοίξουν και κάποια μαθήματα τον Ιούνιο. Πάλι δεν έγινε τίποτε. Τότε θέλανε τα πανεπιστήμια κλειστά. Τώρα θέλουν τα πανεπιστήμια ανοιχτά και να φορτώσουν τις τυφών αντιρρήσεις στα μέλη ΔΕΠ. Λοιπόν, επομένως, δεν έγινε ουσιαστικά τίποτα. Ανοιχτά πανεπιστήμια, ασφαλώς ανοιχτά, με ασφάλεια. Και αυτό δεν διασφαλίστηκε σε αυτό το διάστημα. Όταν ουσιαστικά η επικοινωνιακή πολιτική και για τον εμβολιασμό έχει αφαιθεί στα κανάλια, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Υπάρχουν, μέχρι και σήμερα ακούσαμε, ατεκμηρίωτες απόψεις ότι οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν και οι εμβολιασμένοι δεν μεταδίδουν το ίδιο όταν νοσήσουν. Σήμερα το πρωί σε συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι άκουσα αυτές τις απόψεις. Επομένως, έπρεπε να προετοιμαστούμε, δεν το κάναμε. Ακριβώς, η καταγραφή των αιθουσών θα μπορούσε να είχε γίνει από την προηγούμενη άνοιξη ή, να μην πω, ίσως για ένα χρόνο πριν. Ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα άνοιγαν τα πανεπιστήμια και έπρεπε να ανοίξουν με ασφάλεια. Αυτό δεν έγινε. Το εμβολιαστικό κλιμάκι του ΕΟΔΗ και όχι οι φύλακες οι οποίοι απλώς θα ελέγχουν το ποιος έχει εμβολιαστεί και ποιος όχι, έπρεπε να είναι ήδη εγκατεστημένο μέσα στο πανεπιστήμιο. Όχι με self-test, δειγματοληπτικός έλεγχος και ανάληψη ευθύνης από τους ανθρώπους αυτούς για την ιχνηλάτηση ακριβώς των ατόμων τα οποία θα βρισκόταν, τυχόν θα βρεθούν θετικά. Επομένως και αυτό δεν έγινε. Δρομολόγια του ΟΑΣΤ προς το Πανεπιστήμιο. Και αυτό ήταν μια πρόταση από πολύ νέους. Και αυτό δεν έγινε. Δεδομένα, ζητάμε δεδομένα ασφαλεία από το Υπουργείο και τεκμηριωμένα. Και αυτά δεν έχουν δοθεί. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς βρισκόμαστε εδώ σαν μια καρδιά αγωνίας για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε παρακάτω. Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί από την Επιτροπή, νομίζω το επιτρέπουν αυτό, αρκεί να εισακουστούν σε ευήκοα όντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να συνδέσω την κατάσταση με την όλη εικόνα. Έτσι. Έχουμε την επιδημία και πώς διαχειρίζεται αυτή την επιδημία η όλη πολιτική του Υπουργείου Υγείας και γενικά της κυβέρνησης. Προφανώς, όπως και όλα τα άλλα κάνει, είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση, η οποία είναι τελείως βασίζεται σε σατρά επιστημονικά κριτήρια. Δεν υπάρχει δηλαδή
τεκμηρίωση αυτών που γίνονται. Αντίθετα, υπάρχει ένα χάος. Εδώ μέσα σε αυτό το χάος, πρέπει να σας πω εμείς που δουλεύουμε δηλαδή και στη δημόσια υγεία και μας ενδιαφέρει αυτό, ένα κλασικό χάος που γίνεται επίτηδες βέβαια, είναι ότι σε κατάσταση επιδημίας, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται, πρέπει να έχουμε καθαρά, συνεχή, καθημερινά δεδομένα. Έτσι, δεδομένα με λεπτομέρεια. Είπε και ο κύριος Κονδύλης πριν ότι μας λένε για τους εμβολιασμούς των φοιτητών. Ποιος το λέει αυτό? Άμα ψάξετε, ψάξτε λίγο να δείτε, το λέει κάποιος δημοσιογράφος σε κάποια εφημερίδα. Και αρχίζει μετά, δηλαδή, ο δημοσιογράφος είναι η πηγή μας. Και όχι ο ΕΟΔΗ, και όχι δηλαδή μια οργανωμένη καταγραφή των δεδομένων. Άρα, λέει ο δημοσιογράφος ό,τι θέλει, ανάλογα με τους στόχους που θέλει να κάνει κτλ. Δεν γίνεται. Έτσι, είναι ένα χάος πραγματικά, το οποίο έχει οδηγήσει στην κατάσταση που ζούμε σήμερα. Και αυτό συμβαίνει και σε εμάς εδώ και για τους φοιτητές κτλ. Ο στόχος μας, ξαναλέω, και εδώ είναι πολύ λεπτό και πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, είναι, και είναι του ΕΣΔΕΠ δηλαδή εδώ και ένα χρόνο πια, ότι πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Φάνηκε από την προηγούμενη σεζόν, ας πούμε, ότι προφανώς και η κυβέρνηση, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι ίσως και ανθρώπων και μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, βολεύει το διαδικτυακό. Δηλαδή και δεν είναι τόσο μεγάλη δουλειά, ας πούμε, τόσο βαριά όσο το να τρέχεις στα αμφιθέατρα κτλ. Αλλά και το κλειστό πανεπιστήμιο σημαίνει μη κοινωνικότητα, μη πολιτικοποίηση, μη ανταλλαγή ιδεών και κριτική σκέψη κτλ. Άρα, το άνοιγμα αυτή τη στιγμή που γίνεται, κατά τη γνώμη μου, γίνεται για να κλείσει. Είναι σαφέστατο. Δηλαδή, το άνοιγμα είναι βούρου, μπέστε μέσα. Τραγικά πράγματα που είναι και χυδαία κατά κάποιο τρόπο, γιατί βλέπετε, οι ίδιοι δηλαδή λένε για τα σινεμά και τα θέατρα 80% πληρότητα, για το πανεπιστήμιο πάνω από 100%. Και όρθιος λέει, βάλτε το μέσα. Δεν γίνεται αυτό. Και είδαμε και φωτογραφίες που ήδη αίθουσες τεράστιες, γεμάτους ο ένας πάνω στον άλλον και χωρίς μάσκες κλπ. Άρα δηλαδή θα φουντώσει. Η επιδημία βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη. Είμαστε σε ένα πλατό μεν, αλλά το οποίο είναι πολύ βαρύ. Αυτό το κύμα δηλαδή έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους μέχρι τώρα. Παρότι κάθε μέρα λέμε δεν βαριέσαι 30, που και αυτό είναι τραγικό που το λέμε. 30 είναι πολύ θανάτους. Λοιπόν, άρα εμείς θέλουμε ανοιχτό πανεπιστήμιο, αλλά με διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας στον πληθυσμό. Εδώ τα είπαν οι άλλοι, δεν θέλω να σας ζαλίσω. Ένα πράγμα θα πω που είναι συνάδει με αυτό που είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει ούτε καν επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά ούτε καν και σκέψη. Η διάθεση να μπει έλεγχος στο πανεπιστήμιο, να μπει αστυνομία ουσιαστικά, για να το λέμε και ξεκάθαρα, στο πανεπιστήμιο, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει την επιδημία, ότι παιδιά πρέπει να δούμε ποιος μπαίνει, ποιος δεν βγαίνει, άρα για να φέρει την αστυνομία και τον έλεγχο. Αφήστε το πολιτικό κομμάτι, που δεν είναι βέβαια να τα αφήσει κανείς, αλλά θέλω να πω δεν είναι της ώρας αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν πρέπει να υπάρχει αστυνομία ή όχι. Από άποψη δημόσιας υγείας, το να έχουμε κάθε μέρα ουρές εκατοντάδων φοιτητών, οι οποίοι θα περιμένουν στην πόρτα για να τους αφήσει ο αστυνόμος να μπουν, αυτό και μόνο είναι μια. Θέλετε καλύτερα να διαδώσετε την επιδημία? Φτιάξτε ουρές παντού. Οι ουρές είναι το καλύτερο μέσο, ας πούμε, για να διαδώσουμε την επιδημία. Άρα δηλαδή και από δημόσια υγεία είναι απαράδεκτη αυτή η ιστορία του ελέγχου. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και πριν και από τους δύο, και το ξανατονίζω κι εγώ, εδώ υπάρχει επίσης ένα τεκμηρίωτο, ότι το οποίο και αυτές τις μέρες είδατε τι γίνεται, θα κάνουμε μια κοινωνία των εμβολιασμένων, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν παντού χωρίς κανένα μέτρο. Αυτό είναι δολοφονικό, αυτό είναι εγκληματική πολιτική. Έτσι, και για τους εμβολιασμένους. Ξέρουμε ότι ένα μέχρι και 30% των εμβολιασμένων μπορεί να αρρωστήσει και μπορεί να μεταδώσει. Άρα δεν μπορεί να λες, παιδιά, πάτε χουχού και στα μαγαζιά και χωρίς μέτρα, ούτε μάσκες, ούτε εξαρισμό, ούτε αποστάσεις. Έτσι. Αυτά είναι τραγικά από πλευράς δημόσιας υγείας και θεωρούμε ότι και ως πανεπιστημιακοί πρέπει, είναι και η υποχρέωσή μας, αν θέλετε, όχι μόνο για το πανεπιστήμιο, αλλά να βγάζουμε αυτό το μήνυμα και προς την κοινωνία, ότι θέλει επιστημονική τεκμηρίωση και σαφέστατη στοχοθέτηση για την ασφάλεια, αλλά και το άνοιγμα του πανεπιστημίου, το ουσιαστικό. Οι συνάδελφοι, οι γιατροί, ανέλησαν πολύ καλά το θέμα το υγειονομικό. Εγώ θα ήθελα να. Περιβαλλοντολόγος που είμαι, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για ένα από τα μέτρα που έχει προτείνει η Επιτροπή μας, το οποίο είναι η προμήθεια συσκευών καθαρισμού και απολύμανσης για όλες τις αίθουσες. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε να έχει πάρθει. Το προτείνουμε ήδη από το Μάρτιο. Έχουν γίνει μεμονωμένα κάποιες ενέργειες, ας πούμε, ο Κοσμήτωρας Πολυτεχνικής προμηθεύστηκε αυτές τις συσκευές για τις γραμματείες, με ίδια έξοδα παρακαλώ. Για τις γραμματείες πολυτεχνικής και καλά έκανε. Επαναλαμβάνω, και από άλλα τμήματα ακούω ότι γίνονται μεμονωμένες κινήσεις, το τμήμα χημικών, μηχανικών κλπ.
αλλά δεν έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες, το έξοδο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Από την άλλη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά τα τελευταία χρόνια ήδη οι πόροι στα πανεπιστήμια είναι πολύ χαμηλοί, ακόμα και στις πολυτεχνικές σχολές που κάποτε θεωρούνταν ότι είχαν αρκετούς ίδιους πόρους, άρα δεν είναι εύκολο να προμηθευτούμε συσκευές για όλες τις αίθουσες από ίδιους πόρους. Χρειάζεται από κάπου να βρεθεί βοήθεια, από τον ΕΛΚΕ ή δεν ξέρω από πού. Και βέβαια αυτό το μέτρο έχει την αξία του, γιατί θεωρείται ότι αυτές οι συσκευές καθαρίζουν τα αιωρούμενα σωματίδια σε μεγάλο βαθμό και μέσα στα αιωρούμενα σωματίδια υπάρχουν και οι ΙΗ. Επίσης θα μπορούσα να πω ότι ακόμα και όταν με το καλό ξεμπλέξουμε από την πανδημία, πάλι χρειάζεται στις αίθουσες ο καθαρισμός από τα αιωρούμενα σωματίδια. Αλλά βέβαια επειδή αυτές οι συσκευές δεν φέρνουν αέρα απ' έξω, πρέπει να συνδυάζεται αυτό το μέτρο και με έναν σχετικά καλό εξαερισμό. Δηλαδή, κάθε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται και εξαερισμός. Και θα σας πω ότι πολλές αίθουσες μέσα στο Αριστοτέλειο είναι παλιές, πολλές είναι τυφλές, σε πολλές δεν ανοίγουν τα κουφώματα, άρα πρέπει να φροντίσουμε και ένα σωρό άλλα τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Είναι ένα μέτρο που το έχουμε προτείνει ήδη από το Μάρτιο και δεν έχει γίνει σχεδόν κανένα, τουλάχιστον από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο, σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η αντίστοιχα, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού έχει πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες, γιατί προφανώς τον απασχολεί και τον προβληματίζει το ζήτημα. Τελευταία κινητοποίηση που κάναμε ήταν στις 10 του Σεπτέμβρη, με ένα διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα το επαναλάβω, γιατί η Επιτροπή το παρουσίασε, το ανέλησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Μια Επιτροπή την οποία εμείς και την ακολουθούμε και την παρακολουθούμε κατά πόδας, και ως προς την επιστημονική αγκαιρότητα και ως προς τη συνέπεια σε σχέση με όλα αυτά που ζητάει. Θα κρατήσω αυτό που είπε ο Αλέξης ο Μπένος πριν από λίγο, ότι το άνοιγμα γίνεται για να ξανακλείσει το πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το άνοιγμα του πανεπιστημίου στοχεύει εκεί. Και μάλιστα για να τροφοδοτήσει την κυβερνητική γραμμή εδώ και 1,5 χρόνο, μια γραμμή η οποία τα εναποθέτει όλα και τα αναγάγει όλα στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Η ΚΙΑ, που αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ενταγμένη σε αυτή τη γενική κυβερνητική γραμμή, όπως δυστυχώς ευθυγραμμίζεται και η διοίκηση του Πανεπιστημίου σε ένα μεγάλο βαθμό. Στην κινητοποίηση στις 10 του Σεπτέμβρη, αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο το αναλύσαμε. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία το Πανεπιστήμιο, η διοίκηση του Πανεπιστημίου πρέπει να κάνει, τα οποία δεν τα κάνει. Και σε σχέση με τα εμβολιαστικά κέντρα και σε σχέση με τα κέντρα ελέγχου, για να γίνονται rapid tests στην ακαδημαϊκή κοινότητα δωρεάν, ζητήσαμε εμείς. Και από πλευράς της Βρετανίας μας τέθηκε το δίλημα ότι επειδή η χρηματοδότηση είναι συγκεκριμένη, ή δωρεάν τεστ θα κάνουμε ή φύλαξη θα πάρουμε. Καταλαβαίνετε πόσο προβληματικό είναι αυτό το πράγμα. Και τελικά είναι αυτό που φωτίζει και το κριτήριο. Εάν οι αποφάσεις παίρνονται, ας πούμε, με κριτήριο την υγεία και την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας εν προκειμένου, αλλά και του λαού γενικότερα όταν μιλάμε για έξω από το πανεπιστήμιο, ή αν μπαίνουν παράμετροι οι οποίοι έχουν να κάνουν με το κόστος και το ποιος ωφελείται και το ποιος φύγεται από αυτή την ιστορία. Ένα από τα αιτήματα, το οποίο δεν αναφέρθηκε και θα ήθελα εγώ με συντομία να σταθώ, είναι ότι εμείς λέγαμε ότι είναι απαράδεκτο για το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού η επιλογή να κάνει κάποιος το εμβόλιο ή όχι να συνδέεται με τα εργασιακά του δικαιώματα. Δηλαδή, παρατηρήσαμε φαινόμενα, ειδικά στον τομέα της υγείας, όπου τίθονταν σε αναστολή λειτουργίας συνάδελφοι επειδή δεν θέλανε να κάνουν το εμβόλιο. Και προφανώς υπάρχει μια μικρή μερίδα η οποία έχει λόγους ανορθολογικούς, προβάλλει λόγους ανορθολογικούς, αλλά υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων οι οποίοι απλά δεν είναι πεισμένοι. Οι οποίοι απλά φοβούνται, οι οποίοι μπορεί να έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα ή λόγους για να μην κάνουν το εμβόλιο και στους οποίους η κυβέρνηση έρχεται τιμωρητικά. Αυτό λοιπόν το τιμωρητικό και το αυταρχικό είναι που επισημάναμε εμείς ως Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού. Η απάντηση στην αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών είναι αυτό που ανάφερε η Επιτροπή νωρίτερα. Εξαντλητική ενημέρωση και προσωποποιημένη ενημέρωση. Όχι με τρόπο τιμωρητικό, όχι με τρόπο αυταρχικό. Γιατί αλλιώς αποκαλύπτεται και αποδεικνύεται ότι η στόχευση από πλευράς της κυβέρνησης στη γενική εικόνα αλλά και από πλευράς του πανεπιστημίου εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει να κάνει με άλλα ζητήματα όπως το κόστος κλπ. Υπάρχει ένα δεύτερο παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό και αυτό θέλω να το αναφέρω. Ήδη από τον Αύγουστο ένας από τους εργολάβους που έχει αναλάβει την καθαριότητα και τη φύλαξη στο Πανεπιστήμιο μοίραζε χαρτιά στους συναδέλφους μας τους εργολαβικούς
τα οποία έπρεπε να υπογράψουν ότι έλαβαν γνώση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εμβολιασμού και έπρεπε να γνωστοποιήσουν στον εργοδότη τους την πρόθεση αν θα κάνουν το εμβόλιο ή όχι. Και αυτά, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εν ώψη ανανέωσης των συμβάσεων. Καταλαβαίνετε τον εμβολιασμό και καταλαβαίνετε τη στόχευση από πλευράς του εργοδότη εργολάβου, που δεν είναι προφανώς η υγεία του προσωπικού του και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά η μείωση του κόστου, γιατί οι πρώτοι που θα φεύγανε, που θα επιλέγονταν για να φύγουν, είναι αυτοί που είχαν τις περισσότερες τριετίες, άρα μεγαλύτερους μισθούς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την προηγούμενη άνοιξη που είχαμε κρούσμα στον 8ο όροφο στην τεχνική υπηρεσία, ο ίδιος αυτός που ζητάει διαπιστευτήρια για τον εμβολιασμό, να στείλει τη συναδέλφισσα την καθαρίστρια με την ποδιά και με το ΒΕΤΕΞ να κάνει απολύμανση. Να κάνει απολύμανση. Κλείνω με το εξής για να μην κουράζω. Η κυβέρνηση, υποτάσσοντας τις επιλογές της σε αυτή τη λογική του κόστους, κλείνοντας νοσοκομεία αντί να τα ανοίγει, διατηρώντας υποστελεχωμένο και χωρίς επαρκή εφόδια και εξοπλισμό το δημόσιο σύστημα υγείας, όπως έκαναν άλλωστε και οι προηγούμενες, αλλά και στα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε τουριστική σεζόν και στη Θεσσαλονίκη. Και τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, γίνανε ελάστικο για να μην έχουμε πρόβλημα με τους τουρίστες. Υποτάσσει ακόμα και την επιστημονική αλήθεια σε πολιτικές επιδιώξεις και οικονομικά συμφέροντα, παρουσιάζοντας αντιφατικές εικόνες, τα ανέλησαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η πλευρά δικιά μας. Η πλευρά δηλαδή των συλλόγων, των σωματείων, των εργαζομένων με τα συλλογικά τους όργανα κλπ. Κλπ. Οι οποίοι διεκδικούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι, ενάντια σε αυτή την προσπάθεια διχασμού, κοινωνικού αυτοματισμού που η κυβέρνηση εφαρμόζει για να απεγκλωβιστεί από τις αδιέξοδες επιλογές της. Εγώ θέλω να πω ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες πάντα θα είμαστε δίπλα, πάντα θα τις πλαισιώνουμε, πάντα θα υιοθετούμε και θα προσπαθούμε από κοινού να εξασφαλίσουμε και την υγεία και την ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και του λαού γενικότερα. Σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν το άνοιγμα των σχολών, το οποίο προορίζεται για τις 11 του μήνα, και ακόμα δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις για το πώς θα επιστρέψουμε ξανά με ασφάλεια στις σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας. Μπροστά στις εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι σχολές ανοίγουν κανονικά. Η ίδια όμως πραγματικότητα στέκεται αντιπαραθετικά. Δεν έχει αυξηθεί ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση στα ΠΘΙΤΑ, την ίδια ώρα που οι ελλείψεις σε μέλη ΔΕΠ και υποδομές καταστούν αδύνατη την ασφαλή επιστροφή των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Αντί να διασφαλιστεί ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ουσιαστικής προστασίας της υγείας των φοιτητών, όπως η αξιοποίηση της ΔΕΠ για διαμόρφωση υποδομών, πρόληψη νέων μελών ΔΕΠ ώστε να σπάσουν τα τμήματα σε μικρότερα, γενναία αύξηση και ουσιαστική της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, καθώς και επίκοινωση των ορμολογίων του ΟΑΣ, η κυβέρνηση πετάει τον μπαλάκι στις διοικήσεις των σχολών με άμεσο κίνδυνο το άνοιξε κλείσε, όπως έγινε ακριβώς τέτοια εποχή πέρσι. Ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι στην νομική, ο τρόπος που ανακοινώθηκε ότι θα αποφεύγει το συνωστισμό στα μέτρα μαζικής μεταφοράς είναι να ξεκινούν τα μαθήματα μετά τις 11 το πρωί, ενώ οι αίθουσες έχουν 100% πληρότητα. Όλα αυτά αποτελούν ημίμετρα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν ούτε την ομαλή επιστροφή των φοιτητών στις σχολές, αλλά ούτε την διασφάλιση της υγείας μας. Είναι εξοργιστικό ότι στο παιδαγωγικό η ετήσια χρηματοδότηση ανέρχεται στα 7.000 ευρώ, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω στα 88.000. Ενώ αντιστοιχούν 27 καθηγητές, ανεχίλιους 1.200 φοιτητές, γενικότερα στο πανεπιστήμιο. Αντίστοιχα, η πολυτεχνική σχολή λαμβάνει χρηματοδότηση 4.000 ευρώ συνολικά. Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί είναι πολιτική επιλογή την ίδια στιγμή που τα σχολεία και οι σχολές βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να αγοράζει φρεγάτες, να οργανώνει φορολογία σε βάρος των οικογενειών μας με τον νέο προϋπολογισμό, αλλά εδώ και μήνες να μην παίρνει κανένα νέο μέτρο όσον αφορά το άνοιγμα των σχολών. Το ζήτημα επίσης της καθαριότητας και της απολύμανσης των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι σοβαρό και πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο. Οι καθαριστές στην ασχολή δεν υπάρχουν. Οι προτάσεις για το άνοιγμα αφορούν 2 ώρες συνεχόμενο μάθημα χωρίς διάλειμμα και έπειτα αερισμό των αιθουσών και συχνές απολυμάνσεις. Είναι κέρυες σημασίας να προσληφθεί μόνο προσωπικό καθαριότητα σε κάθε σχολή ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών και των διδασκόντων, αλλά και να τοποθετηθούν μηχανήματα εξαερισμού σε κάθε αίθουσα. Το ίδιο κριτική είναι και η κατάσταση στις εστίες. Εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μια εισδοχή φοιτητών. Υπάρχουν 600 αιτήσεις φοιτητών αυτή τη στιγμή και μόνο 150 κενά δωμάτια. Γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί φοιτητές μπορεί να αναγκαστούν να διακόψουν ακόμα και τις σπουδές τους. Δεν υπάρχουν επαρκή αναλώσιμα όπως αντισηπτικά, γάντια και μάσκες ανάορροφο και οι καθαριστές επίσης δεν απαρκούν για όλα τα κτίρια.
Παρόλο που τα πανεπιστήμια μένουν κλειστά εδώ και 1,5 χρόνο, η κυβέρνηση, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, εφάρμοσε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ενώ προσπάθησαν να θεσπίσει και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτή είναι και η πολιτική που εφαρμόζεται σε σωματεία και φτάνει στο σημείο να απολύσει συνδικαλιστές με πρωτοπόρα δράση. Και είναι η ίδια με αυτή την πολιτική που φρέφει φασιστοειδή και τους υπερασπίζεται, με αφορμή κιόλας και τη σημερινή επέτειο από τον ένα χρόνο της δίκης της εισαγωγής. Με τον ίδιο τρόπο που φοιτητικοί σύλλογοι μέσα από τον οργανωμένο μας αγώνα καταφέραμε να αναλάβουμε, να αναβάλουμε την τοποθέτηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, έτσι ο αγώνας για να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα μέτρα προστασίας, οι κλινικές και τα εργαστήριά μας και να μείνει στα χαρτιά στο σύνολό του ο νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, πρέπει να δυναμώσει το επόμενο διάστημα σε αγωνιστική συμπόρευση πάντα με τα εργατικά σωματεία και το οργανωμένο μαθητικό κίνημα. Είναι στο χέρι λοιπόν των φοιτητών, των εργαζομένων και των διδασκόντων να μείνουν τα πανεπιστήμια ανοιχτά κέντρα μόρφωσης και ελεύθερης πολιτικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποια αιτήματα σε σχέση, κάποιες διεκδικήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα. Διεκδικούμε να αξιοποιηθούν όλα τα κτίρια που ανήκουν στην περιουσία του Πανεπιστημίου και νοικιάζονται σε ιδιώτες για την εκπαιδευτική διαδικασία όπως κτίρια στη ΔΕΤ. Να πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test καθημερινά και να εγκατασταθεί εμβολιακός σταθμός εντός του ΑΠΘΙΤΑ. Να ενεργηθούν νέα κτίρια για εστίες με άμεση συνδοχή όλων των φοιτητών, αλλά και έκτακτο δίδυμο χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια.